Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Κυριακίδου, καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές. Έχουμε δύο θέματα, ένα που θα συζητήσουμε για το φυσικό αέριο και ένα που προέκυψε και σαν πρόεδρος κιόλας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέλω λίγο την άποψή σας και γι' αυτό. Μετά τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης θες, ο πρωθυπουργός στο Φόρουμ της Υγείας, επιβεβαιώνοντας τα σχέδια και το project του Δήμου Κοζάνης για το πώς πρέπει να είναι τα νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε με θερμά λόγια για αυτό το project, ότι το υποστηρίζει και ότι πιλωτικό θα ξεκινήσει από την περιοχή μας. Ένα σχέδιο για το οποίο, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, προβλέπεται, ας πούμε, για το νοσοκομείο της Καστοριάς, μείωση των κλινών από 110 σε 39 και οι 39 που θα μείνουν θα αφορούν μόνο τον τεχνητό νεφρό και αποκλειστικά ημερήσια νοσηλεία. Για τα υπόλοιπα περιστατικά, επίσης αναφέρεται στη μελέτη τη συγκεκριμένη και το project, ότι για τα παθολογικά, καρδιολογικά, μευτικά, παιδιατρικά, χειρουργικά και άλλα περιστατικά θα γίνεται μόνο εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος ή καρδιογράφημα, αλλά μόνο με ημερήσια νοσηλεία και όταν χρειάζεται κάποιος νοσοκομιακή περίθαλψη θα διακομίζεται στην Κοζάνη. Σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, πώς τα ακούσατε όλα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες? Θα σας πω το εξής, κύριε Νατσούλη. Θεωρώ ότι μια προσέγγιση όπως την αναφέρατε και τη γράφει η μελέτη. Όχι, εγώ διάβασα ακριβώς τι λέει η μελέτη, δεν δική μου προσέγγιση. Όπως την αναφέρετε, όπως τα λέει εν λόγω μελέτη, λέω, δεν είπα ότι είναι κάτι δικό σα. Όπως είπαμε. Για να κυνηγάνε εμένα μετά, ότι αυτό θέλω. Όχι, καλή μόνο. Δεν σα βάζουμε λόγια, κύριε. Έτσι, μπράβο, ωραία. Αυτό που έχω να πω σαν δικό μου σχόλιο είναι ότι όταν γίνεται μια τέτοια προσέγγιση, ενώ παράλληλα... Όχι, εδώ σας διακόπτω. Όταν γίνεται μια τέτοια προσέγγιση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κυρία Κυριακίδου. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε συγκεκριμένα για τη μελέτη. Ακριβώς. Εντάξει, άλλο project, ξέρετε. Όχι, έχετε δίκιο, το είπα και εγώ νωρίτερα. Δεν το είπε συγκεκριμένα για το project της Κοζάνης, αλλά δεν ξέρω και άλλο project εκτός αν ξέρετε εσείς. Δεν γνωρίζω, είπε ότι έχω δει το project της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα είναι κάτι που υπάρχει. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι αρμοδιότητα της τρίτης ΥΠΕ, υγειονομικής περιφέρειας. Έτσι. Το πώς δηλαδή διαρθρώνεται το σύστημα υγείας στην περιφέρειά μας, αυτό αφορά καθαρά το σχεδιασμό της τρίτης ΥΠΕ. Σωστά, αλλά και η κυβέρνηση λέει, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε, ότι για την επόμενη τετραετία έχουμε άλλα πλάνα, άλλα σχέδια και έχει δει το ενδιαφέρον project της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, κοιτάξτε, το πώς θα γίνει η πολιτική προσέγγιση της αναδιάρθρωσης δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει το συγκεκριμένο project, τουλάχιστον η δικιά μου μετάφραση, έτσι, δεν μπορώ τώρα, είναι κάτι φρέσκο, πρέπει να το δούμε και στην πορεία. Έτσι. Μα είπε πιλωτικά θα ξεκινήσει από τη Δυτική Μακεδονία. Αλλά ναι, το πιλωτικά δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα, υπάρχει άλλη. Όχι, πιλωτικά σημαίνει ότι ξεκινάμε από εδώ και το πάμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να υπάρχει άλλη προσέγγιση από την τρίτη ΥΠΕ. Δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος Κοζάνης να εκπονήσει αυτό το project, το οποίο και. Όχι, είναι αρμόδια η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά, γιατί είναι αρμόδια η κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταλαβαίνετε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο υγειονομικό τομέα. Πόσα έργα και αναβάθμισης του νοσοκομείου Καστοριάς εν προκειμένου. Γι' αυτό λέμε, κυρία Κυριακίδου, μην πάμε χαμένα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάνετε πράγματα. Δεν μπορεί να δίνονται τόσα ευρωπαϊκά χρήματα, εγώ θα σας πω, τα οποία εκ του νόμου, εκ του ευρωπαϊκού νόμου της νομοθεσίας, δεν μπορεί να χρηστεύονται. Τώρα μισό λεπτάκι, τα λέτε σε μένα ή στην κυβέρνηση αυτά τώρα? Την παράμετρο, έτσι. Τα λέτε σε μένα ή στην κυβέρνηση τώρα αυτά που λέτε? Γιατί είπαμε ότι θα κλείσουν οι πτέρυγες, δηλαδή τώρα αναφέρεται ένα συγκεκριμένο project του Δήμου Κοζάνης και λέμε ότι αυτό... πώς το λένε, ότι μίλησε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα γι' αυτό. Θέλω να το δούμε. Δεν μπορώ να... Πάντως, εγώ για να το κλείσουμε, γιατί για άλλο θέμα σας πήραμε, για να το κλείσουμε. Εσείς, εάν συμβεί αυτό, θα το δεχτείτε, θα το καταπιείτε? Προφανώς δεν θέλουμε καμία υποβάθμιση στην υγειονομική περίθαλψη της περιοχής μας. Αντιθέτως, αυτό που κάνουμε σαν πολιτική, και το έχετε δει, πιστεύω, το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει όλοι, είναι ότι ενισχύουμε οποιαδήποτε εξυπηρέτηση υγειονομική
στον κόσμο της Καστοριάς και όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία στο σύνολο. Κοντά είναι και η επόμενη τετραετία, κυρία Κυριακίδου. Αν είμαστε καλά και ο Θεός μας έχει καλά, θα δούμε τι θα γίνει πραγματικά και θα θυμηθούμε τη σημερινή μας συζήτηση. Εγώ δεν βάζω τετραετίες, δεν θέλω να. Όχι, τετραετία έβαλε ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω. Τα επόμενα. Εντάξει, είπε ότι το project αυτό θα υλοποιηθεί την επόμενη τετραετία. Θέλω να βλέπω στρατηγικό σχεδιασμό συνολικά και όχι κατά περιόδους. Ωραία. Τώρα πάμε στο θέμα που μας αφορά. Ήρθε εδώ η κυρία Γκάλη. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία Ρίτα Γκάλη. Ακριβώς. Δεν είναι Ελληνίδα, είναι νομίζω. Ιταλίδα. Είναι Ιταλίδα. Μπράβο. Μάλιστα. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής. Εντάξει, πέρα από τα ότα, γιατί ήσταν στη συζήτηση αυτή εδώ στην Καστοριά με την κυρία Κοζατσάνη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι τιμές του αερίου σας διαβεβαιώνει, κυρία Γκάλη, ότι θα ομαλοποιηθούν και θα πέσουν για το επόμενο διάστημα, ή εκτελούμε αυτή τη στιγμή ένα έργο που μόλις ολοκληρωθεί θα δούμε το αέριο πιο ακριβό και από το πετρέλαιο? Κοιτάξτε, αυτό πραγματικά ήταν και η δική μας απορία στη συζήτηση και αυτό που υπόθηκε είναι ότι έχει τη βαθιά πεποίθηση, κατά πως γνωρίζει το γεωπολιτικό γίγνεσθε του φυσικού αερίου, να το πω έτσι, ότι όχι με την ίδια ταχύτητα, αλλά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Τώρα σε τι επίπεδα θα φτάσει, σε κάθε περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι το φυσικό αέριο, δηλαδή είναι θέμα συνολικό όπως το καταλαβαίνουμε, αλλά σίγουρα συγκριτικά και με τα άλλα οριστικά καύσιμα θα αποτελεί μια πιο φτηνή λύση. Αυτή ήταν η προσέγγιση. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι καιροί όπως διαμορφώθηκαν ήταν απρόβλεπτοι και θέλουμε να πιστεύουμε στο αισιόδοξο σενάριο. Οπότε το ότι γίνονται υποδομές, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν, όπως διαμηνήθηκε και την ίδια, δεν μπορεί να μην είναι συμφέρουσα, δεν θα προχωρούσε και ο ΔΕΣΦΑ, να το πω έτσι, σε επόμενες επενδύσεις. Δηλαδή ναι. Οι εταιρείες οι μεγάλες αυτές, καταλαβαίνετε, δεν κάνουν βήματα αν δεν βλέπουν πρόσφορο το μέλλον. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και σε κάτι άλλο ενδιαφέρον που έχει αυτή η συζήτηση. Για τον σταθμό της Ποριάς. Ναι. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι η κυρία Γκάλη μας είπε ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο, ότι πάμε να βγουν όλες οι αδειοδοτήσεις και περίπου την άνοιξη του 23 θα ξεκινήσει η κατασκευή. Θα ξεκινήσει η κατασκευή του... πώς θα ονομάζεται, αποσυμπίεση εκεί, κτίριο αποσυμπίεση. Είναι ένα σταθμός, να το σκεφτείτε. Σταθμός αποσυμπίεση. Είναι υψηλή πίεση το αέριο που μεταφέρει. Μπράβο. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να πάρει αέριο ο κόσμος, να υπενθυμίσω. Ακριβώς. Την άλλη όμως ο κύριος Τσάκας μας έχει διαβεβαίωσει πάρα πολλές φορές, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, ναι, ότι οι πρώτοι που θα πάρουν αέριο μπορεί να είναι και τον φετινό χειμώνα. Πράγμα που καταλαβαίνω αυτό ότι είναι αδύνατον τώρα. Ο κύριος Τσάκας είναι ότι οι πρώτες συνδέσεις, έχει διαφορά αυτό, οι πρώτες συνδέσεις πράγματι μπορεί να είναι τώρα και το φθινόπωρο. Πώς θα γίνει αυτό? Συνδέσεις. Συνδέσεις να γίνουν, όχι όμως αέριο. Ναι. Ναι, δηλαδή το δίκτυο κατασκευάζεται. Καλός ή κακός, είναι μια σύμπραξη πραγμάτων, γι' αυτό ήταν και δύσκολο το όλο εγχείρημα. Όμως, προσέξτε, με βάση αυτό τον προγραμματισμό, πάρα πολλοί συμπολίτες πίστεψαν ότι μπορούν να έχουν και τον φετινό χειμώνα αέριο, κυρία. Σε κάθε τοποθέτησή μου, κύριε Νατσούλη, ήμουν ξεκάθαρη ότι φυσικό αέριο για να μπει στο δίκτυο θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Ο σταθμός του Σποριάς. Ήμουν πάντα ξεκάθαρη, τουλάχιστον προσωπικά σε αυτό. Γιατί ακριβώς ο ΔΕΣΦΑ είναι αυτός που διαχειρίζεται την διάθεση. Να σας πω την αλήθεια, εμείς είχαμε άλλη άποψη. Εμείς πιστεύαμε ότι αφού ο κύριος Τσάκας μας διαβεβαιώνει ότι θα ζεσταθούμε με αέριο φέτος τον χειμώνα, γιατί έτσι το ρωτούσαμε εμείς. Καλά, το τονίζω, κύριε Τσάκας, και το παρακολουθούσα. Πιστεύαμε ότι, όχι, ερώτηση πώς την κάναμε εμείς, θα ζεσταθούμε φέτος τον χειμώνα. Οι πρώτες συνδέσεις, μας λέει ο κύριος Τσάκας, θα γίνουν φέτος για τους πρώτους. Συνδέσεις. Ναι, τώρα εντάξει. Τώρα στη λεπτομέρεια και κάθε συνέντευξη. Και εκεί πιστέψαμε ότι θα ολοκληρωθεί φέτος και η Ποριά. Η Ποριά, όχι. Εξ αρχής θέλω να ξέρετε, ήταν ότι στον προγραμματισμό, στον δεκαετή προγραμματισμό, ναι, του ΔΕΣΠΑ, όταν τον Νοέμβρη του 19 είχαμε κάνει τη συνάντηση στην Αθήνα, αυτό που είχαμε διαπιστώσει έντρομοι ήταν ότι δεν ήταν στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή αυτά τα χρόνια που συζητάμε τώρα.
Κάτι που τίναζε όλο το εγχείρημα στον αέρα. Και μάλιστα για τη θέση της, του Περδίκα, για να πάρουν δηλαδή φυσικό αέριο περιοχή Κοζάνης Φλόρινας, δεν υπήρχε καν στον προγραμματισμό. Δεν υπήρχε αυτή η θέση. Τότε ήταν που σπεύσαμε και πιέσαμε και βεβαίως είχαμε την ανταπόκριση να ενταχθούν στο άμεσο χρονικό προγραμματισμό τους. Και αυτό που ουσιαστικά πιέσαμε ήταν μέχρι τέλος του 23 να παραδοθεί. Γιατί ακριβώς είχαμε και τον περιορισμό, πάντα που λέω, τον περιορισμό της χρηματοδότησης. Μετά το 23 δεν χρηματοδοτούνται οι κατασκευές που αφορούν ορυκτά καύσιμα, όπως είναι το φυσικό αέριο. Ο ΔΕΣΦΑ δεν το χρηματοδοτούμε. Ο ΔΕΣΦΑ επενδύει μόνος του. Ήταν αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν επενδύουν κάτι το οποίο δεν φαίνεται πρόσφορο, έτσι. Λοιπόν, τώρα, πράγματι, το πέρσι, το φθινόπωρο, σε επίσκεψή της η κυρία Γκάλη στην Κοζάνη, είχαμε πάλι οργανώσει και μία εσωτερική ημερίδα, να το πω, ενημέρωσης, όπου μας είχε τοποθετήσει πράγματι τον μετρητικό αυτόν σταθμό στην Ποριά, και μιλάω τώρα για την Ποριά, όχι για τον Περδίκα, ότι θα ξεκινούσαν οι εργασίες αρχές του 23 ίσως, κάπως εκεί το τοποθετούσαν, βέβαια με πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία λόγω της πίεσης, γιατί χρειάζεται αδειοδοτήσεις που χρονικά δεν μπορείς να τις εκπροημίου, να τις, πώς το λένε, να τις προκαθορίσεις πότε ολοκληρώνονται, δεν είναι, πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο, αλλά... και γενικά οι υπηρεσίες δηλαδή είπαν και δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη και ικανοποιημένη, γιατί όντως ολοκληρώνονται οι αδειοδοτήσεις, και αυτό που καθυστερεί λίγο καιρό, να το πω έτσι, γιατί είπαμε για άνοιξη, είναι η προμήθειες των εξαρτημάτων, ωραία, οι οποίες λόγω της κατάστασης... Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, κυρία Κυριακίδου. Την άνοιξη θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 23, επαναλαμβάνω, δηλαδή περίπου σε ένα χρόνο, η Ποριά. Θα ζεσταθεί η Καστοριά, θα έχει αέριο και όχι μόνο συνδέσεις, θα καίει αέριο του χρόνου το χειμώνα η Καστοριά. Κύριε Νατσούλη, ξέρετε ότι δεν μπορώ εγώ να σας πω κάτι το οποίο είναι δέσμευση δική μου ή οτιδήποτε. Αυτό που γνωρίζω και αυτό που έχουμε συζητήσει... Παίρνει χρόνο να γίνει αυτό το πράγμα και στην Ποριά. Θα πάρει χρόνο. Τι σας είπε η κυρία Γκάλη? Όχι, δεν είναι τώρα ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, όχι, αλλά εντός του 23 να ολοκληρωθεί. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα μας φαίνεται τουλάχιστον εντός μέχρι του 23 να ολοκληρωθεί. Πάει καλά. Πάντα εξ αρχής, θυμάστε κύριε Νατσούλη και εσείς, ότι έλεγα ότι το δίκτυο φυσικού αερίου, για να είμαι εγώ προσωπικά εντάξει σε αυτά που λέω, ότι από το 24, γιατί το χρονοδιάγραμμά μας λύγει τέλη του 23, από το 24 θα έχει Καστοριά φυσικό αέριο. Μπορεί και νωρίτερα, μακάρι το από το 24 προσπάθω. Λοιπόν, η κυρία Κυριακίδου λέει σημαντικά πράγματα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γιατί είχαμε την αίσθηση ότι κάποιοι θα έχουμε και από φέτος. Κύριε Νατσούλη, μπορεί και νωρίτερα. Το χειμώνα το 23, όπως ξεκινάει. Δεν μπορώ να δεσμευτώ. Για κάτι σας λέω, πως έχουν τα πράγματα γίνανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Ειλικρινά σας λέω, ήταν να τυναχτεί στον αέρα όλο αυτό το εγχείρημα. Αλήθεια. Εξ αρχής τα λέγαμε, δεν υπήρχε στον προγραμματισμό. Τι άλλο να σας πω. Δεν θα γινότανε στη θέση της Ποριάς. Σήμερα, όχι απλά γίνεται, αλλά και ο κεντρικός αγωγός του ΕΣΦΑ, που ήδη κατασκευάζεται από τα Τρίκαλα Ημαθίας με αρχικό προορισμό στη θέση Περδίκα για να δώσει παροχή σε εγκαταστάσεις εκεί πέρα που έχουν δρομολογηθεί, θα αφήνει και αναμονή για να εξελιχθεί αργότερα σε επόμενη περίοδο προς την Καστοριά. Και να πάρουμε και από το... Για να βάλουμε το τίτλο, για να βάλουμε το τίτλο, κύριε Κυριακίδου. Τι λέει η κυρία Κυριακίδου? Αέριο στην Καστοριά, στα σπίτια να ζεσθενόμαστε το 24, στην καλύτερη περίπτωση τον χειμώνα του 23, στην καλύτερη περίπτωση. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο μετρητικός σταθμός είναι να κατασκευαστεί, όπως είπαμε, να ξεκινήσει την άνοιξη του 23, μόλις ολοκληρωθούν, καταλαβαίνετε, και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα, και προφανώς θα έρθει και το φυσικό αέριο στα σπίτια μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Κυριακίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, πριν κλείσουμε, έχουμε και μια ακόμη ερώτηση. Πολύ εύκολη. Αν θέλετε να την απαντήσετε. Για τον 10. Όταν ξεκινάει.
ξεκινάτε έτσι μόνο εύκολη. Δεν έχουμε θέματα τέτοια. Γιατί μιλάτε για τον χειμώνα του 23. Ο χειμώνας του 23 πού θα σας βρει, στα κτίρια της περιφέρειας ή στα κτίρια του Δήμου του Άργους? Στα κτίρια, κοιτάξτε να δείτε, είμαι ανά τη Δυτική Μακεδονία έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, σίγουρα αυτό έχει από τη Δυτική Μακεδονία, λογικά θα είμαστε κι εμείς. Αν δεν πάρουμε τα μάτια μας να φύγουμε. Δεν έχω καθορίσει ακόμα. Α, δεν έχετε αποφασίσει. Έχει βάση αυτό που ακούγεται. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, κυρία Κυριακίδου. Έχει βάση αυτό που ακούγεται ότι ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφια δήμαρχος του Άργους? Με τιμά πάρα πολύ όλη αυτή η προσέγγιση. Ειλικρινά, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο για το οποίο έχω κινήσει, να το πω έτσι απλά. Μάλιστα. Πάντως, δεν το απορρίπτεται, αυτό καταλαβαίνω. Συνεχίζω προς το παρόν στη θέση που είμαι. Το μέλημά μου είναι να είμαι στα καθήκοντά μου εντάξει και να προάγω το δυνατό, την ανάπτυξη του τόπου της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας κατ' επέκταση. Καταλαβαίνουμε ότι όμως με την απάντησή σας αφήνετε ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο, διότι αν δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο θα λέγατε όχι, θα είμαι στην περιφέρεια. Σας είπα, δεν μπορώ να πω κάτι. Αφήνετε ανοιχτό, ακριβώς. Όταν δεν έχω πάρει απόφαση συγκεκριμένη, δηλαδή ανακοινώσιμη, δεν μπορώ να αναφέρω οτιδήποτε άλλο. Ούτε να ακυρώσω, ούτε να. Δηλαδή, δεν θα σας, αν με ρωτούσατε για παράδειγμα στο Δήμο Νεστορίου θα κατέβετε, θα σας έλεγα όχι με τίποτα. Αν σας λέγαμε Καστοριάς θα λέγατε με τίποτα. Αυτή τη στιγμή σας λέω δεν έχω πάρει απόφαση. Μάλιστα. Σας λέω και να μην πιστευτώ ας πούμε γι' αυτό. Ναι, ναι, όχι, το λέει πολύ ωραία η κυρία Κυριακίδου. Αν τη ρωτήσαμε θα γίνεται υποψήφια στον Εστόριο, θα πατούσε όχι, ξέρω. Αν την ρωτούσαμε θα γίνεται υποψήφια στην Καστοριά, θα πατούσε ότι όχι, ξέρω. Θα σας έδινα ακριβώς την ίδια απάντηση. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.